Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Κόντρα στη Νοηματική. Νέα ψυχρολουσία σήμερα με 8.613 νέα κρούσματα, 486 διασωληνωμένους ασθενείς, 46 θανάτους με την θετικότητα να είναι στο 1,35%. Σπάει όλα τα ρεκόρ η Θεσσαλονίκη, ενώ φούντωσε η πανδημία και στην Αττική. Τα νοσοκομεία βρίσκονται στα όρια τους, καθώς, όπως καταγγέλει ο διευθυντής της νευροχειρουργικής κλινικής στο νοσοκομείο Βόλου, ένας γιατρός αντιστοιχεί σε 120 ασθενείς. Την ώρα που οι συμπολίτες μας δίνουν αγώνα ζωής διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, η υπερσύγχρονη κινητή ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη παραμένει κλειστή λόγω έλλειψης προσωπικού. Διαλογή ασθενών με ηλικιακά κριτήρια για εισαγωγή στις μονάδες εντατικής της Θεσσαλονίκης καταγγέλει με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. Κατηγορηματικό είναι το όχι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ενδεχόμενο lockdown, όπως ξεκαθάρισε στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. «Χάνονται ζωές που διαφορετικά θα είχαν σωθεί», είπε για τους ανεμβολίαστους. Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε στον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο χαρακτήρισε υγειονομικό και εθνικό σαμποτέρ. «Ο κύριος Τσίπρας είναι πλανώδιος μεταπράτης του ανθρώπινου πόνου», είπε ο Πρωθυπουργός. Όσον αφορά στα σχολεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμήνυσε πως δεν πρόκειται να κλείσουν. Ο Πρωθυπουργός θα φέρει έναν φωνικό χειμώνα και ακόμη ένα καταστροφικό lockdown, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Από έμφραγμα εξαιτίας των κακώσεων που υπέστη κατά τον ξυλοδαρμό του από τον Κοσμηματοπόλη και τον φίλο του, αλλά και κατά τη βίαιη σύλληψή του από τους αστυνομικούς, πέθανε ο Ζακ Κωστόπουλος σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή. Ο 33χρονος δεν αντιμετώπιζε κάποιο ιατρικό πρόβλημα που θα μπορούσε να επιφέρει θάνατο, είπε στην κατάθεσή του ο Νίκος Καλογριάς, προκαλώντας τριγμούς στην υπερασπιστική γραμμή των κατηγορουμένων, σύμφωνα με την οποία ο Ζακ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε σχέση εξάρτησης από το αλκοόλ. Ένταση επικράτησε με την υπεράσπιση και τον ιατροδικαστή, με αποτέλεσμα η δίκη να διακοπεί. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται ανήλικοι οι οποίοι είχαν συστήσει μια δίστακτη συμμορία και κατηγορούνται μεταξύ άλλων και για την βάναυση επίθεση με μαχαίρι σε μαθητή στο προάβλιο επαγγελματικού λυκείου. Οι ανήλικοι είχαν οργανώσει εγκληματική ομάδα που δρούσε κυρίως στον Άγιο Παντελεήμονα, τα Σεπόλια και τον Κολονό. Τα μέλη της συμμορίας συντόνιζαν τη δράση τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ στόχος τους ήταν κινητά τηλέφωνα και χρήματα που είχαν πάνω τους οι άλλοι ανήλικοι. Συνολικά οι αστυνομικοί συνέλαβαν 7 άτομα, ενώ κατηγορούνται τουλάχιστον 10 ακόμη. Στα άκρα βρίσκονται οι σχέσεις Πολωνίας και Λευκορωσίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός δήλωσε πως η κρίση με τους μετανάστες στα σύνορα της Λευκορωσίας απειλεί τη σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πολωνία έχει σφραγίσει τεχνικά τη σύνορα, καθώς χιλιάδες μετανάστες επιχειρούν καθημερινά να τα διασχίσουν. Η Λευκορωσία, ωστόσο, χαρακτηρίζει αβάσιμες τις κατηγορίες της Πολωνίας που θέλουν το Μίνσκ να βρίσκεται πίσω από τις απόπειρες διέλευσης περίπου 4.000 μεταναστών. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το νοηματικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Ακολουθεί εκπομπή επί του πιεστηρίου με τον Γιώργο Σιαδήμα και τον Βασίλη Σκουρή. Όλες οι εξελίξεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα στις 10 με τον Γιώργο Μελιγκόνη. Καλό σας βράδυ.